καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση». Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε. Κτηματολόγιο παγωμένο έως τα τέλη Δεκεμβρίου, τα πρόστιμα. Πώς φορολογείται η εφάπαξ αποζημίωση, το αφορολόγητο και οι τρεις συντελεστές. Επίσης θα δούμε με τον ΙΕΦΚΑ. Υπάρχουν δράσεις για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Έως 10 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης όσοι υποβάλλουν αίτηση έως το τέλος του μήνα και ήταν επίσης δικαιούχοι κατά τη χειμερινή περίοδο 2021, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Τώρα δημοσιεύτηκε η τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων, φιλοξενίας, επανεκκίνηση τουρισμού. Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου. Το δικαίωμα νέας υποβολής πάβει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση. Την οριστική κατάργηση της υποχρέωσης των αναπήρων πολιτών με ακροτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στην Οδό Πειραιός. Σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις θα καταβάλουν οι περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέσω των 7 κύκλων του προγράμματος. Περιμένουμε να βεβαιωθούν τα ποσά. Γνωρίζουμε όλοι ότι η αρχή της πρώτης δόσης θα είναι τον Ιανουάριο του 2022. Σε όσους επιλέξουν να το αποπληρώσουν με δόσεις, οι 40 δόσεις που ίσχυαν στην αρχή έγιναν 60, άρα μιλάμε για 60 άτοκες ισόποσες δόσεις. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την εφάπαξ αποπληρωμή, θα πρέπει να το κάνει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι 31/12. Βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει πρώτα να έχουν βεβαιωθεί τα ποσά, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε δει να ανεβαίνουν τα ειδοποιητήρια στο τάξη. Οπότε, υπό την προπόθεση ότι έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, όποιος επιλέξει και μπορεί να πληρώσει εφάπαξ την οφειλή του απέναντι στην επιστρεπτέα, θα έχει μια έκπτωση επιπλέον 15%. Τώρα, λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είχαν πτώση τζίρου, συγκρίνουμε πάντα την πτώση τζίρου της χρήσης του 19 με τη χρήση του 20. Όσες επιχειρήσεις είχαν κάνει έναρξη πριν από τον Ιανουάριο του 19 και δεν είχαν ανοίξει υποκατάστημα από τον Απρίλιο του 20 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 20, τότε δικαιούνται την επιστροφή του 25% εάν ο τζίρος έχει μείωση πάνω από 70%. Mm-hmm. Του 33,3% εάν ο τζίρος έχει μείωση από 30 έως 50%. Και αυτό αναλογικά θα το δουν με τους λογιστές τους και με τα οικονομικά στοιχεία. Και η τρίτη κατηγορία, η οποία θα έχει μικρότερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την τελική αποπληρωμή, αν επιλέξει το εφάπαξ μέχρι τέλος του χρόνου, και πάλι σε σχέση με τη σύγκριση του 19 και του 20 στους τζίρους. Η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν ένα μέτρο το οποίο έσωσε την αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά την πρώτη διάρκεια, γιατί ακόμα συνεχίζουμε, αλλά τα ποσά που δόθηκαν από τον πρώτο έως και τον έβδομο κύκλο θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα μέτρα που λειτουργήσε και ο τρόπος με τον οποίο θα αποπληρωθεί επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ λογικός και δίκαιος. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε εδώ στους καλεσμένους. Εξαιρετικοί καλεσμένοι σήμερα. Μάρα Μεθενίτη είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Μάρα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιώργος Δεβελέκος είναι ο δικηγόρος μας. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Καλά, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Όσο πλησιάζει το τέλος του χρόνου, τόσο περισσότερο εντείνονται και τα τηλεφωνήματα. Πάντως, η σημερινή μέρα είναι φοβερή. Γιατί έχουμε εδώ κοντά μας ο Όμηρος ο Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, είναι κοντά μας. Τι μηνύματα, πότε θα έρθει για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν οι τηλεθεατές. Βλέπετε τι γίνεται. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε, γιατί πρωταγωνιστές αυτήν την εκπομπή είστε όλοι εσείς. Γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε εδώ κάθε μεσημέρι στο 900-1-901-56-17 το τηλέφωνο επικοινωνίας, SBC. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attica.tv.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τις 72 δόσεις. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται στην εφορία, γιατί ακόμα από χτες έχουμε πολλές ερωτήσεις σχετικά. Κάποιοι βρίσκονται σε ρυθμίσεις και κάποιοι θέλουν να μπουν σε 72 δόσεις. Τι γίνεται, και θα έρθουμε εδώ να δούμε
και να απαντήσουμε τι θα γίνει και 72 δόσεις στον ΕΦΚΑ σε πολύ λίγα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μάρα μου, εφορία τώρα. Εφορία, λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να ενταχθούν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και όσοι θέλουν στις 36 ή στις 72 δόσεις, ανάλογα με το πώς ακριβώς θέλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Μιλάμε για οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, έχουν βεβαιωθεί από την 1η Τρίτου το 2020 μέχρι και την 31 Εβδόμου το 2021. Να πούμε ότι μέχρι και πρότινος δεν μπορούσαν να ενταχθούν όσοι είχαν ήδη είχαν ρυθμίσει σε πάγια ρύθμιση τις οφειλές τους. Πλέον δίνεται η δυνατότητα και σε αυτούς, αλλά όχι όλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν από την πάγια, να μεταβούν από την πάγια στην ρύθμιση των 36 των 72 δόσεων? Είναι μόνο όσοι είχαν κλειστή επιχείρηση από το κράτος για την περίοδο από τις 26 Οκτωβρίου του 2020 μέχρι και 31 Εβδόμου το 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μόνη κατηγορία η οποία μπορεί να μεταπηδήσει από την πάγια ρύθμιση στις 36 στις 72 δόσεις. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά μπορούν, αν δεν έχουν τη δυνατότητα, να μεταπηδήσουν σε πάγια ρύθμιση, από την πάγια ρύθμιση στις 36 στις 72 δόσεις, αλλά μπορούν σε κάθε περίπτωση να ρυθμίσουν σε αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση, είναι ποιοι? Είναι όσοι είναι πληττόμενοι από την πανδημία, επιχειρηματίες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα. Είναι άνεργοι οι οποίοι ήταν γραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ από την περίοδο από την 1η Τρίτου του 2020 μέχρι την 31 Εβδόμου του 2021. Εργαζόμενοι βέβαια οι οποίοι είχαν τεθεί σε καθεστώς αναστολής ή εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο καθεστώς συνεργασία. Όλοι αυτοί μπορούν με μια απλή αίτηση στην, ηλεκτρονικά στην ΔΟΗ να, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Θα πρέπει να πληρώσουν σε τρεις εργάσιμες την πρώτη δόση προκειμένου να επικυρωθεί η ρύθμιση. Η διαδικασία όλη θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκάτου το 2021 και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο κόλλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση και στην ΔΟΗ στην οποία ανήκουν οι οφειλές, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία από την ΔΟΗ. Αυτά λοιπόν ως προς την εφορία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί ξέρετε, όλοι περιμένουν τις 72 δόσεις. Ναι. Και να δούμε πότε θα. Και μας παίρνουν κάθε μέρα. Πότε θα ανοίξει, πότε θα ανοίξει, θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα ανοίξει σύντομα. Και Σοφία, μία παρένθεση σε αυτό. Πολύ σωστά θα πρέπει. Τα είπε άψογα η Μάρα. Να τονίσουμε επίσης ότι πρέπει να κάνουν και τις τροποποιητικές μέχρι τέλος του χρόνου για τα αναδρομικά που πήραν πέρυσι. Πολύ σωστά. Αυτό πρέπει μέχρι... να τονιστεί. Το τονίζουμε... Για να κλείνουμε το κομμάτι της εφορίας, να πάμε μετά στα ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να γίνουν και αυτές οι διαδικασίες. Η αίτηση πάλι, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πηγαίνουν στο κομμάτι της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, επιλέγουν τη χρονιά στην οποία έχουν λάβει τα αναδρομικά. Το 2015 και το 2016 είναι κυρίως οι χρονιές που μας αφορούν φέτος. Υποβάλλουν την αίτησή τους και πληρώνουν και την διαφορά του φόρου, αν εκείνη προκύψει, μέχρι 31 Ιανουαρίου το 2022. Να πούμε ότι βέβαια αυτές οι οφειλές εννοείται ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σε 36-72 δόσεις, είναι οφειλές άλλου τύπου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν μέχρι 31 Ιανουαρίου το 2022 και μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 δόσεις, αν κάποιος επιθυμεί να κάνει ρύθμιση και δεν θέλει να πληρώσει εφάπαξ το ποσό. Άρα και η τροποποιητική μπορεί να γίνει μέχρι 31 πρώτου. Όχι μέχρι 31 Δεκάτου. Αυτό λίγο στο ξεκαθαρίσουμε. 31 Δεκάτου είναι η υποβολή του υποβολή εντύπου. Υποβολή της τροποποιητικής και η πρώτη πληρωμή 31 πρώτου. Πρέπει να πληρωθεί όλο το ποσό μέχρι 31 πρώτου. Αν κάποιος κάνει άμεσα τη διαδικασία, έστω τέλος του Νοέμβρη για παράδειγμα, θα έχει δυνατότητα να το αποπληρώσει και σε έως τρεις δόσεις από μόνος του άτυπα, να κάνει κάποια ρύθμιση, ας πούμε, έτσι από μόνος του και να πληρώσει το ποσό ή να ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις με τη δυνατότητα που του δίνει το σύστημα της εφορίας και να πληρώσει την πρώτη του δόση σε τρεις από την ημέρα που θα κάνει την αίτησή του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει η κυρία Μεθενίτη σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που έχουμε πει λοιπόν μέχρι τέλος του χρόνου το κάνουμε, διότι και οι κληρονόμοι όμως που έχετε λάβει κάποια αναδρομικά, δεν ξεχνάμε, οποιοδήποτε έχει λάβει ποσά αναδρομικών, έτσι, κάνει τροποποιητικές δηλώσεις, γιατί μας καλείτε και μας στέλνετε μηνύματα μόνο για τους συνταξιούς. Όχι, έχουν λάβει και κάποια παιδιά αναδρομικά. Και εκείνοι λοιπόν θα κάνουν αντίστοιχα τις τροποποιητικές δηλώσεις. Σοφία μου, να συμπληρώσω σε αυτό που πολύ σωστά λες, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι φορείς οι οποίοι έχουν δώσει αναδρομικά ποσά μέσα στο 2020 για παλαιότερες χρονιές, όπως για παράδειγμα ο ΟΠΕΚΑ. Βλέπουμε πολύ συχνά και το επίδομα των παιδιών να πληρώνεται καθυστερημένα. Οπότε, σε περίπτωση που κάποιος έλαβε το 2020 ποσά που αφορούσαν παλαιότερες χρονιές, πάλι πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου να υποβάλει την τροποποιητική του δήλωση προκειμένου να μην έχει κυρώσεις. Πάμε να λύσουμε τώρα και αυτή την απορία σχετικά με τις 72 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Πότε ελπίζουμε και πότε θα μπορεί κάποιος να μπει για να ρυθμίσει? Ναι. Καταρχάς να πούμε, επειδή πολλοί μας ρωτούν και σε εμάς τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει καμία πλατφόρμα μέχρι στιγμής.
Επειδή υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία ήταν εντελώς λανθασμένα, ότι άνοιξε πλατφόρμα. Δεν έχει ανοίξει καμία πλατφόρμα για τα χρέη, τα λεγόμενα κορονοχρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τον ΕΦΚΑ. Αυτό πρόκειται να γίνει αρχές του 2022. Θα βγάλουμε ανακοίνωση, θα το δημοσιεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο, για να το ξέρει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ρυθμίσει τα χρέη του, για να μην βρεθεί και αυτός εξαπίνης, έτσι. Αλλά δεν ισχύει αυτό που ακούω και πριν από λίγες μέρες, ότι έχει ανοίξει πλατφόρμα. Δεν έχει ανοίξει. Αν είχε ανοίξει, θα μπορούσαμε να μπούμε και να ρυθμίσουμε. Βεβαίως. Αν είναι δυνατόν να ήταν ποτέ ανοιχτή μια πλατφόρμα και να ρωτούσαμε πώς θα ρυθμίσουμε. Βεβαίως. Δεν έχει ανοίξει, λοιπόν. Όχι. Και εν σχέση και με τα αναδρομικά και τη φορολόγηση που είπατε προηγουμένως, μας έρχονται πάλι ερωτήματα φίλων συνταξιούχων για ποιο λόγο να φορολογηθούν τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά, όπως και η μισθή, όπως και η ίδια η σύνταξη, είναι εισόδημα που φορολογείται. Δεν είναι ένα δώρο της πολιτείας προς τους συνταξιούχους. Είναι κάτι το οποίο το χρωστούσε μεν και το έδωσε μετά από πολλά χρόνια και κακώς το έφερε μετά από πολλά χρόνια το κράτος πίσω στους συνταξιούχους. Όμως αυτό το ποσό είναι, φορολογείται όπως φορολογείται ένας μισθός, όπως φορολογείται ο δικός μου μισθός, ο δικός σας, η ίδια σύνταξη ενός συνταξιούχου που δεν πήρε αναδρομικά. Άρα το να πούμε ότι δεν θα φορολογήσουμε τα αναδρομικά, δεν είναι και λίγο άδικο σε αυτούς τους συνταξιούχους που δεν πήραν αναδρομικά και φορολογούνται μόνο για τη σύνταξή τους? Έτσι είναι. Κανονικά πρέπει να φορολογηθούν. Και να φορολογηθούν με βάση τις κλίμακες που προβλέπονται. Όχι αυτοτελώς. Όπως συμβαίνει με όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Γιατί όλοι μιλάνε για μια οριζόντια φορολόγηση σε ένα ποσοστό στο 20%. Να μείνουμε λίγο στον ΕΦΚΑ, να δούμε λοιπόν τα καινούργια, θα δούμε τι γίνεται και με το ΚΕΠΑ, κάτι πολύ πραγματικά σημαντικό, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω λίγο να μείνουμε στις δράσεις σχετικά με την αναβάθμιση εξυπηρέτησης των πολιτών. Και γιατί αναφέρομαι εκεί? Ακόμα και τις τελευταίες μέρες μας καλούν πάρα πολλοί τηλεθεατές, γιατί θέλουν είτε να μετρήσουν τα ένσημά τους, είτε να δουν τι γίνεται και πού πρέπει να απευθυνθούν. Καλούν στο 1555, έτσι ώστε, μάλιστα είχαμε και τηλεθεατή που μας είπε ότι του είπαν ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί στο πράσινο κτίριο, πράσινο ναι, πύργο. Ναι, ήταν λάθος πληροφόρηση αυτή, γιατί υπήρξαν και άλλα τέτοια περιστατικά. Γιατί πήγε ο τηλεθεατής μας και μάλιστα δεν βρήκε κάποια. Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό. Το 1555 είναι η κορονίδα της βελτίωσης εξυπηρέτησης του ΕΦΚΑ προς τους πολίτες. Έτσι. Το θέσαμε σε πλήρη λειτουργία την προηγούμενη Τετάρτη με ανακοινώσεις του ίδιου του Υπουργού. Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί περίπου μισό εκατομμύριο κλήσεις. Έχουν απαντηθεί μισό εκατομμύριο κλήσεις. Mm-hmm. Είναι ένα αδιανόητο νούμερο για τα δεδομένα του ΕΦΚΑ τις τελευταίες περίπου 3,5 μήνες, 4 μήνες. Και τις τελευταίες μάλιστα 5-6 μέρες, τελευταία εβδομάδα, έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 50.000 πολίτες. Σχετικά με οτιδήποτε έχει να κάνει, με τη σύνταξή τους, με τα αναδρομικά, με τα ενημερωτικά σημειώματα που μπορούν να βλέπουν για την προσωπική διαφορά, για την καταμέτρηση. Να κάνουμε λίγο μία παρένθεση σε αυτό, Σοφία μου, γιατί πάω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αντιλαμβάνεσαι λόγω εμπειρίας των πελατών. Λοιπόν, πολλές φορές όμως, όταν λέμε έχει απαντηθεί, πρέπει να τονίσουμε και το εξής. Παίρνει τηλέφωνο κάποιος και λέει: υπέβαλα την αίτηση συνταξιοδότησης, ας πούμε, στο πρώην Ίκα Αμαρουσίου. Μιλάω και συγκεκριμένα. Ρωτάει ποια η πορεία της υπόθεσης και περιμένει από το τετραψήφιο νούμερο να υπάρξει ένα link. Δηλαδή, να του πούνε ότι η πορεία είναι αυτή, είναι στην καταμέτρηση, είναι οπουδήποτε. Ωραία, εκεί δεν έγινε. Ωραία, δώστε μου την ευκαιρία να σας πω πώς. Ήθελα λοιπόν να το πω, δηλαδή, είχαν επιβλέψει οι πελάτες. Ωραία η ερώτηση για να μας απαντήσει πώς γίνεται αυτό. Να λέμε μπράβο, ότι εξυπηρετήθηκε και τα λοιπά, δίνει τον αριθμό του τρόπου. Άρα να δούμε τι γίνεται σε συγκεκριμένη λοιπόν, για παράδειγμα περίπτωση. Λίγο να το τονίσουμε, ήμουν πολύ πρακτικό για να είναι και εγώ πάντως, επειδή είχα και εγώ μια εμπειρία προσωπική, είχα ένα πρόβλημα με το ΚΕΑΟ, κάλεσα προχτές το 1555 και με κάλεσαν σήμερα το πρωί η αντίστοιχη υπηρεσία για να λύσουμε το πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ άμεση και μάλιστα μου έκανε και πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι λειτουργεί τόσο σωστά το σύστημα. Να σας πω λίγο τη διαδικασία. Το 98% των κλήσεων απαντάτε. Αυτή είναι η πρώτη νίκη που καταφέρνουμε στον ΕΦΚΑ, έτσι. Πολύ σημαντικό. Μέχρι να ξεκινήσουμε από αυτό. Τα τηλέφωνα δεν σηκώνονταν. Αυτό είναι και καλό το και προσκαλώ και παρακαλώ τους πολίτες που μας ακούν πλέον να μην παίρνουν τηλέφωνο στα κατατόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και να καλούν στο 1555. Εκεί θα βρουν εξυπηρέτηση. Μπορεί να μην βρουν την εξυπηρέτηση απευθείας με την πρώτη κλήση, εννοώ καλώντας να μάθω πού είναι η σύνταξή μου. Όμως, τι κάνουμε, καταγράφουμε το ερώτημα ενός φίλου μας. Και σε λίγες μέρες θα επανέλθει. Ενός φίλου ασφαλισμένου που περιμένει να δει η σύνταξή του σε τι στάδιο βρίσκεται. Το καταγράφουμε και στη συνέχεια παίρνουμε εμείς οι ίδιοι ως ΕΦΚΑ τον πολίτη και του δίνουμε την απάντηση. Δεύτερη νίκη. Μιλάμε για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας σε σχέση με αυτό που συνέβαινε μέχρι πρότινος. Μιλάμε για ένα χάος στον τρόπο εξυπηρέτησης και τώρα για μια οργανωμένη διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπατε και με το ΚΕΑΟ και με άλλες υπηρεσίες, που καλεί ο ίδιος ο ΕΦΚΑ πίσω τον πολίτη.
Δεν συνέβαινε αυτό μέχρι πρότινος. Και ξαναλέω, υπάρχουν λάθη προφανώς, είναι ένα καινούριο στοίχημα. Δεν υπήρχε αυτή η υποδομή, από το 0 τη στήσαμε σε 7 μήνες. Εξυπηρετούμε δυνητικά το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Το μεγαλύτερο call center στην Ελλάδα από άποψη πολιτών που εξυπηρετεί. Και ασχέτως ασφαλιστικών ταμείων. Και ασχέτως ασφαλιστικών ταμείων, βεβαίως. Τα πάντα, μέχρι και NAT, μέχρι και τα πάντα. Τώρα, όποιες αριθμίες υπάρχουν, η λάθος πληροφόρηση, αυτά τα λύνουμε καθημερινά, όπως για το πράσινο κτίριο που πολύ σωστά είπατε. Δεν μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν από το πράσινο κτίριο. Εκεί βγάζουμε συντάξεις και μόνο. Δεν έχουν καν τηλέφωνα οι υπάλληλοι. Είναι εκεί και βγάζουμε μόνο συντάξεις. Το μάθαμε, ενημερώσαμε το call center. Το call center πλέον δεν δίνει αυτή την πληροφορία. Αυτοδιορθώσαμε δηλαδή την όλη διαδικασία. Οτιδήποτε που μπορεί να δινόταν μάλλον μία λάθος καθοδήγηση στους πολίτες να απευθυνθούν απευθείας εκείνη. Όχι, άρα κρατάμε το πολύ σημαντικό. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή μας ακούει, γιατί θέλει, για την καταμέτρηση των ενσύμων, γιατί γίνεται ως προς τη συνταξιοδότησή του και τις μεγάλες καθυστερήσεις, για τις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εσείς. Μπορείτε να καλείτε στο 1555. Δωρεάν. 24 ώρες. Καταγράφουν το δικό σας αίτημα. Εάν δεν μπορούν απευθείας να σας το λύσουν ή να το πρέπει να το κοιτάξουν, να το μελετήσουν, κρατάνε τον αριθμό σας και μετά από 1-2-3 μέρες έρχονται σε. Ακριβώς. Και σας δίνουν και την απάντηση. Και για τον ΕΦΚΑ και για τον ΟΑΕΔ και για τον ΟΠΕΚΑ και για τη γραμμή κατά της βίας των γυναικών και για θέματα ισότητας και για το Υπουργείο Εργασίας και για το ΣΕΠΕ και για την ΕΡΓΑΝΗ. Για όλα τα θέματα του Υπουργείου Εργασίας. Καλούν στο 1555 πλέον. Άρα και τους προσκαλώ ξανά, μην καλείτε στα κατατόπους υποκαταστήματα. Θα καταργηθούν σε λίγους μήνες. Θα έχουμε μόνο το 1555. Από εκεί θα λαμβάνουν ενημέρωση. Γιατί ξέρετε, πολλοί μας λένε στον ΕΦΚΑ στη Γλυφάδα, στον ΕΦΚΑ εκεί. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται. 1555 και θα βρούνε τη λύση στο πρόβλημά τους. Έτσι. Και αν δεν μπορούν να τη βρουν οι ίδιοι, θα τη βρούμε εμείς για αυτούς. Θα τους καλέσουμε πίσω. Άρα λοιπόν, σημειώστε το. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να συζητήσουμε. Και όχι μόνο και για συνταξιοδοτικά θέματα. Ας πούμε, θέλει ο άλλος να δει τι πορεία έχει η ένστασή του εδώ πέρα τη τοπική διοικητική επιτροπή. Και αρκετά τέτοιου. Και τεχνικά θέματα. Εγώ σας λέω, δηλαδή, είχα ένα πρόβλημα με το ΚΕΑ όσον αφορά τη λήψη κάποιων κωδικών προκειμένου να υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε κάποια εταιρεία. Υπήρχε ένα πρόβλημα, μου το έλυσαν άμεσα παρά το γεγονός ότι ήταν ΚΕΑ. Δεν ήταν δηλαδή άμεσα θέμα του ΕΦΚΑ, αλλά λύθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται. Να μείνουμε λίγο στο, επειδή μας στέλνετε ερωτήσεις και για το επίδομα θέρμανσης. 10 Δεκεμβρίου λοιπόν θα πληρωθούν, Μάρα μου. Πολύ σωστά, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχει ανοίξει το σύστημα για να κάνουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι. 10 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή, έτσι ώστε να γίνει έτσι ομαλά, να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είχαν πληρωθεί πέρσι σίγουρα έχουν τα κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν και φέτος στην διαδικασία τη συγκεκριμένη. Φυσικά είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα κριτήρια της περιουσίας. Οπότε όσοι βλέπουν ότι έχουν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχουν την πρόθεση να πάρουν είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο το επόμενο διάστημα ή έχουν πάρει ήδη πετρέλαιο για παράδειγμα, θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους και να πληρωθούν κανονικά το επόμενο διάστημα. Η διαδικασία είναι ίδια όπως και πέρσι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι της αίτησης. Οπότε μπορούν πάρα πολύ εύκολα με τους κωδικούς τους προσωπικούς τους της ΑΔΕ να μπουν στο site της ΑΔΕ και να κάνουν τη διαδικασία. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε το πολύ σημαντικό θέμα τώρα και διαβάζω ερωτήσεις σχετικά και με τα ποσοστά αναπηρίας και γενικότερα τι γίνεται με αυτές τις επιτροπές που πρέπει να περνάει κάποιος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άρα, καταργούνται. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί και τι αλλαγές έρχονται για να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουμε όλοι. Με τα και πάλι, λοιπόν. Με τα και πάλι, λοιπόν. Τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Τεράστιο θέμα. Νούμερο 1 σε καταγγελίες του ΕΦΚΑ στο συνήγορο του πολίτη για κακή εξυπηρέτηση των αναπήρων συμπολιτών μας. Έτσι. Και παραλογισμός στον ύψιστο βαθμό να ζητούμε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μη αναστρέψιμες παθήσεις, ακροτηριασμός για παράδειγμα, ακροτηριασμός, ναι. Να χρειάζεται χρόνο με το χρόνο, κάθε χρόνο, επιτροπή ξανά και ξανά για να επιβεβαιώνεται ο ακροτηριασμός τους. Να επιβεβαιώνεται δηλαδή δεν έχουν χέρι ή δεν έχουν πόδι. Και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις. Αυτό λοιπόν με τον κανονισμό των ΚΕΠΑ που θέσαμε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες τελειώνει. Εφόρου ζωής περνάει μια φορά επιτροπή ο άνθρωπος με μη αναστρέψιμες παθήσεις και κλειδώνει το ποσοστό αναπηρίας του. Δεν χρειάζεται να περνάει κάθε χρόνο επιτροπές ο φίλος ανάπηρος συμπολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ο οποίος έχει μη αναστρέψιμη πάθηση, ξαναλέω. Γιατί υπάρχουν και κάποιες παθήσεις που είναι αναστρέψιμες και κρίνονται, αξιολογούνται χρόνο με το χρόνο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καταργεί την ταλαιπωρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι η πιο
δύσκολες περιπτώσεις ασφαλισμένων, γιατί καλούνται να μετακινηθούν για να εξεταστούν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Σταματά αυτό το πράγμα. Με τον κανονισμό των ΚΕΠΑ θέτουμε και κάποιους αυστηρούς χρόνους από τον ΕΦΚΑ προς τον πολίτη, υποχρεωτικά 7 μέρες πριν τον ενημερώνουμε για το ραντεβού. Δεν το λέμε τελευταία στιγμή, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Πρέπει να κανονίσει το... Είναι άνθρωπος και πρέπει να κανονίσει το πρόγραμμά του, έτσι δεν είναι? Και πώς θα μπορέσει να πάει, οποιοδήποτε Ακριβώς. να περάσει, οποιοδήποτε επιτροπή. Ξέρετε ότι τα κτίρια των ΚΕΠΑ δεν είχαν υποχρεωτικά μέτρα προσβασιμότητας για αμαία. Δεν υπήρχαν. Το φαντάζομαι και καταλαβαίνουμε τη δυσκολία εδώ που μας καλούν και μας λένε, ξέρετε, είναι μια διαδικασία για έναν άνθρωπο που έχει ένα τέτοιο, να μπορέσει να μετακινηθεί πρώτα απ' όλα ή να πάει εκεί πέρα. Ακριβώς. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό που ανακοινώσαμε χθες, πήγαμε με τον Υπουργό στο ΚΕΠΑ Πειραιώς, στο μεγάλο κέντρο πιστοποίησης στην Αθήνα. Εντός των επόμενων μηνών θα μεταφερθούν τα ΚΕΠΑ της Πειραιώς στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Σε μεγάλες εγκαταστάσεις, επίπεδες, σε ισόγειο, χωρίς να ανεβοκατεβαίνουν ορόφους, με θέσεις στάθμευσης, θέρμανση και κλιματισμό. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μετά από τόσες δεκαετίες κολυσιεργειών, σαν πολιτεία. Δεν γινόταν μέχρι τώρα. Κάναμε το αυτονόητο μεν, αλλά δεν γινόταν μέχρι πρώτη ως δε. Που παρότι το κτίριο αυτό της Πειραιώς, όπως θα είδες και τώρα που πήγατε με τον Υπουργό, έχει μπάρα κανείς για να έχει μπει και είναι μεγάλο το ασθενοφόρο. Έχουμε προνοήσει εδώ και κάποιους μήνες, αλλά γιατί δεν υπήρχε στον κανονισμό. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι έρχονται ασθενοφόρα απ' έξω και τους φέρνουν στους ανθρώπους. Ναι, στην Πειραιώς, ακριβώς. Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να δείτε με τα ΚΕΠΑ ήταν το εξής. Ότι είχε επικαιροποιηθεί ο πίνακας των παθήσεων και των αντιστοίχων ποσοστών το 2018. Ήταν ο τελευταίος επικαιροποιημένος. Πάρα πολλές φορές απονέμουν ποσοστό αναπηρίας με βάση τον προγενέστερο, το 2013 και όχι το 2018. Και γι' αυτό λύθηκε, ναι, με βάση το 2018 και μάλιστα και του 2018 επικαιροποιείται τώρα αυτή Μπράβο. Η λίστα. Αυτό πλέον... έχει νόημα γιατί βλέπουμε πολλαπλότητα παθήσεων και πρέπει δυστυχώς να επικαιροποιείται για να συγκεκριμενοποιείται ακριβώς τι είναι η κάθε Και πάθηση. Να σας πω και κάτι άλλο. Αν ήσασταν ασφαλισμένος του ΙΚΑ, θα βγάζατε άλλο ποσοστό αναπηρίας για μια πάθηση, η ίδια που έχει ένας ασφαλισμένος του ΟΑΕ μέχρι πρότινος. Τώρα ενοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας. Γιατί αφού γίνεται μια πραγματική ενοποίηση που δεν την είχαμε ούτε σε αυτό το βαθμό δυστυχώς. Δεν την είχαμε σε ψηφιακά επίπεδο, δεν το είχαμε στο οργανόγραμμα, δεν το είχαμε στα υποκαταστήματα, δεν το είχαμε πουθενά. Και τώρα σιγά σιγά αυτό πάμε να κάνουμε, να ενοποιήσουμε τον ΕΦΚΑ, να γίνει πραγματικά ενιαίος φορέας. Τώρα στέλνουν μηνύματα οι τηλεθεατές μας, από πότε θα ισχύσει, γιατί κάποιοι έχουν ένα προγραμματισμένο ραντεβού για παράδειγμα. Ναι. Πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή. Η εγκύκλειος υπογράφεται και σήμερα ενδεχομένως να έχει ήδη υπογραφεί. Λίγες ημέρες χρειάζονται υπηρεσίες για να συμμορφωθούν στην εγκύκλειο. Θεωρώ ότι από τα τέλη Νοεμβρίου και μετά θα είναι σε πλήρη λειτουργία Άρα και εφαρμογή το νέο, άμεσα. Με τον νέο κανονισμό τα ΚΕΠΑ. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο, να δούμε γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη φορολόγηση και πώς φορολογείται η εφάπαξ αποζημίωση, Μάρα μου. Και να δούμε και το φορολόγητο καθώς και τους συντελεστές. Πολύ σωστά, Σοφία μου. Να πούμε ότι έχουμε μια καινούργια εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία διευκρινίζει ότι οι αποζημιώσεις οι οποίες δίνονται οικειοθελώς από τον εργοδότη σε περίπτωση που λυθεί μια σχέση εργασίας θα είναι αφορολόγητες σε περίπτωση που αυτές είναι μέχρι 60.000 ευρώ. Αυτό δεν υπήρχε σαν διευκρίνηση στον νόμο, στον 4172 του 2013. Έρχεται τώρα η Ανεξάρτητη Αρχή και μας ενημερώνει ότι και ακόμα παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι οικειοθελής παροχή αυτή η αποζημίωση, δεν έχει φόρο. Σε περίπτωση που η αποζημίωση αυτή είναι πάνω από τις 60.000 και αν φτάνει μέχρι τις 100, ο φόρος είναι αυτοτελής και είναι στα 10%. Αν είναι από τις 100.000 μέχρι τις 150.000, ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 20%. Και αν είμαστε πάνω από τις 150.000, ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 30%. Οπότε είναι μια και πολύ σωστή διευκρίνηση. Υπήρχε και ένα κενό στο νόμο. Άρα, καλώς ήρθε η Ανεξάρτητη Αρχή και μας έλυσε αυτή την απορία με την συγκεκριμένη εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες. Ξεκινάμε για φορολογία. Μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα. Η αγαπημένη τηλεθέατρια μας, η κυρία Νίνα, μας λέει ότι τα παιδιά της θα πάρουν το ποσό των αναδρομικών, 15-16, πώς θα φορολογηθούν. Η φορολόγηση είναι με τις κλίμακες της φορολόγησης για τις χρονιές τις συγκεκριμένες. Η πρώτη κλίμακα ξεκινάει από το 22%. Οπότε τα εισοδήματα αυτά θα αθροιστούν με τα εισοδήματα τα οποία μπορεί να είχαν ήδη τα παιδιά για τις συγκεκριμένες χρονιές και θα βγει ένας φόρος ενιαίος για το συγκεκριμένο ποσό, το συνολικό συγκεκριμένο ποσό που έχουν λάβει τις συγκεκριμένες χρονιές τα παιδιά. Φυσικά έχουν σίγουρα πληρώσει ήδη ένα μέρος του φόρου αυτού. Οπότε τώρα μέχρι 31 πρώτου θα κληθούν να καταβάλουν τη διαφορά. Πραγματικά, πιο αναλυτικά, δεν γινόταν να σας δώσουμε τις απαντήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ
είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε, να απαντήσουμε. Μας ρωτάει η τηλεθεάτριά μας, μητέρα με ανήλικο, το 11.500 ημέρες εργασίας μαζί με εξαγορά καινού διαστήματος. Έτος γέννησης 27/7 του 65. Πότε φεύγει με μειωμένη, είδαμε και τους πίνακες, 58 και 5 μηνών. Επίσης, πάμε να δούμε τι γίνεται και μας ρωτάτε πάρα πολύ. Επειδή μίλησες, γιατί με συγχωρείς, διακόπτω. Επειδή μίλησες για την συνταξιοδότηση, θερμή παράκληση, το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Τα όρημα συνταξιοδικά δικαιώματα δεν αλλάζει τίποτα από 1/1/22. Καλά κάνεις. Μην το τονίζεις. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 100.000 τηλέφωνα, το έχουμε πει 100.000 φορές από αυτή την εκπομπή. Στην ουσία, όλες οι εκπομπές. Τώρα που πλησιάζει το τέλος του έτους, όλοι παίρνουν τηλέφωνο, πω τι δικαιώματα χάνω μετά. Πάτος. Και επίσης να τονίσουμε και ένα δεύτερο, πάρα πολύ σωστά, θα το έλεγε και ο Όθωνας, το προλαβαίνω ενδεχομένως, και τα πλασματικά, η αναγνώρισή τους πάει και ένα χρόνο μετά. Δηλαδή έχει μια δυνατότητα. Έτσι, αυτό έτσι πρέπει να τονίσουμε. Λίγο τώρα να τα μαζέψουμε. Έτσι. Να τα μαζέψουμε και πού αναφέρομαι. Να μαζέψουμε λοιπόν ότι να μην υπάρχει σύγχυση σε αυτούς που έχουν θεμελιωμένα όποιος δικαιώματα. Όποιος έχει θεμελιωμένο δικαίωμα φεύγει όποτε θέλει με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι το 67 και το 62 πλέον. Τώρα που θέλω να πάω την κουβέντα, αυτό οδηγεί σε ένα όμως σε μία αναστάτωση και δημιουργεί ένα νέο κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης και πολλοί αναρωτιούνται αυτή τη στιγμή, όπως και πολλά τηλέφωνα έχουμε εδώ από τους τηλεθεατές μας, σχετικά με την πορεία των εκκρεμών συντάξεων αυτή τη στιγμή και τι γίνεται, θα περιμένουν, θα γίνει κάτι πιο γρήγορα. Ναι. Θα σας πω τα νούμερα, έτσι, για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας όλοι μετά από κοινού. Με βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου που έχουμε στη διάθεσή μας, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις είναι 122.000 αυτή τη στιγμή. Από αυτές, οι ληξιπρόθεσμες, όσες δηλαδή έχουν υπερημερία άνω των 90 ημερών, είναι διεθνές στάνταρτ όριο αυτό, δεν το θεσπίσαμε εμείς. Όποιες είναι πάνω από 90 μέρες θεωρούνται πραγματικά εκκρεμείς, είναι 98.000. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι 98.000 κύριες εκκρεμείς. Έχουμε πέσει επομένως κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100.000 εκκρεμών κύριων συντάξεων και επιτρέψτε μου για αυτές τις 98 να σας πω ακριβώς πώς επιμερίζονται. Από αυτούς λοιπόν οι 50.000 λαμβάνουν αυτή τη στιγμή ή προκαταβολή ή προσωρινή. Έχουν κάτι να παίρνουν κάθε τέλος του μήνα. Και οι υπόλοιπες περίπου 50.000, 45 με 50.000, είναι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν κάτι, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι με χρέη πάνω από τα όρια οφειλών. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να διευθετήσουν τις οφειλές τους, να ρυθμίσουν, να πέσουν κάτω από τα όρια οφειλών για να βγει η σύνταξή τους ή θα απορριφθεί η σύνταξή τους. Και είναι στην πλειοψηφία τους τέος ΟΓΑ και τέος ΟΑΕ. Αυτή είναι πραγματική. Είναι αιτήσεις που εξετάζονται. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους ασφαλισμένους για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να πέσουν κάτω από τα όρια οφειλής. Τα χρέη, έτσι, και να ρυθμίσουν έως 60 δόσεις. Διαφορετικά θα χάσουν το δικαίωμα. Θα απορριφθεί. Αναγκαστικά. Και τα οποία όρια οφειλής από τα 15.000 πήγαν στα 20. Έτσι. Βέβαια. Και αυξήσαμε και τα όρια οφειλής ακριβώς για να τους βοηθήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η κατάσταση ένα μισή χρόνο πριν. Είχαμε 180.000 εκκρεμείς κύριες συντάξεις. Βγάζαμε περίπου 15.000 τον μήνα, τη στιγμή που τώρα έχουμε φτάσει να βγάζουμε 23.000 και 24.000 το μήνα. Ειδικά ο Οκτώβριος ήταν μήνας ρεκόρ στις απονομές. Έχουμε καταφέρει μέσα στο 2021 να βγάλουμε πάνω από 180.000 συντάξεις κύριες. Και συνολικά, έτσι. Και μέχρι, νομίζω, τέλος Οκτωβρίου έχουμε φτάσει περίπου τις 400.000 συνολικά συντάξεις που έχουμε βγάλει. Κύριες, επικουρικές και εφάπαξ. Μιλάμε για νούμερα ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Που σημαίνει τι? Οι υπάλληλοι έχουν αυξήσει τις αποδόσεις τους. Δεύτερον, ο πύργος ελέγχου που θεσπίσαμε, το ψηφιακό κέντρο παρακολούθησης των συντάξεων σε όλη τη χώρα, λειτουργεί. Να σας πω απλά ότι στην Κρήτη βγάζαμε πριν ένα μήνα 1.000 συντάξεις και τώρα βγάζουμε 2.500 συντάξεις το μήνα. Λόγω του πύργου ελέγχου. Οι ίδιοι υπάλληλοι, οι ίδιοι διευθυντές, οι ίδιοι computers. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς γίνεται ένας καλύτερος έλεγχος και μια καλύτερη εποπτεία των διοικητών προς τους διευθυντές κτλ. Έχουμε λοιπόν κάποια δεδομένα που τι μας δείχνουν, ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουμε τελειώσει με τις 98.000 που σας είπα, συν όποιες επιπλέον εκκρεμότητες προκύψουν μέχρι τότε. Θα έχουμε τελειώσει μια και καλή οριστικά, δηλαδή, με το πρόβλημα που ακούει στο όνομα εκκρεμής κύριες συντάξεις. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τα μέσα και η πιστοποιημένη είναι ένα ακόμα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Οι υπάλληλοι έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος και πραγματικά και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ για τα νούμερα που φέρνουν πλέον στον οργανισμό. Τηρούν οι περισσότεροι τα χρονοδιαγράμματα και αυτό φαίνεται και στις αποδόσεις που έχουμε κάθε μέρα. Και πιστεύω ότι
Μήνα με το μήνα θα βγάσουμε ακόμα περισσότερες, μπορούμε να φτάσουμε και στις 30-35.000 συντάξεις το μήνα. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς, αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν 2 και 3 χρόνια για και να εκδοθεί. Και σε τι χρονιά, που το 2021 τώρα γίνανε νομίζω περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης, τουλάχιστον εγώ όπως το βλέπω και από το γραφείο, των τελευταίων 5-10 ετών. Γίνανε πολλές, αλλά έγινε και κάτι ακόμα. Βρήκαμε 25.000 συντάξεις παλαιότερων ετών σε υπόγεια. Τις οποίες τις βγάλαμε και τις ήταν ξεχασμένες. Ήταν ξεχασμένες. Σε ξεχασμένα κουτιά που λέμε. Και τις ενσωματώσαμε στο 21. Θεωρούνται το 21 σύνταξη, αλλά έχουν υποβληθεί από το 18 και το 17. Έτσι. Uh-huh. Στόχος επίσης είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όλες οι εκκρεμίες πρώτου 19 να έχουν όλες καθαρίσει. Για να τελειώνουμε με τις παλιές, με τις πολύ πολύ παλιές. Και μετά να πιάσουμε το 20 και το 21 μέχρι δεύτερο εξάμεινο. Ακόμα 22. Και στη διαδοχή, επειδή μας στέλνουν κυρίως πολλά μηνύματα. Στη διαδοχή, και πολύ σωστά και στη διαδοχή. Γιατί και στη διαδοχή. Την ενοποίηση των λογισμικών και το τι προβλήματα υπήρχαν. Εκεί έχουμε το πράσινο κτίριο που πραγματικά έχει επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς. Ό,τι μπαίνει στο πράσινο κτίριο βγαίνει σύνταξη σε 2 μήνες μεσόωρο, εκεί που περίμενε ο άλλος 3 και 4 χρόνια. Έτσι. Και στον ΝΑΤ έχουμε πρόοδο και στο ΤΑΝ και στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΣΑΙ. Στα δύσκολα προβληματικά ταμεία έχουμε πάνω από 60-65% εκαθάριση παλαιών συντάξεων. Είναι τεράστια βήματα αυτά σε σχέση με αυτό που συνέβη. Κυρίως γιατί ξέρετε, πάρα πολύ είναι ο φόβος και ο τρόμος με τη διαδοχή ασφάλιση. Ως προς την καθυστέρηση, ως προς το να. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι, Σοφία μου, που περιμένουν σύνταξη από το 16. Από το 2016, νομίζω. Είναι λίγες δεκάδες αυτά τα αιτήματα. Αφορούν κυρίως ανθρώπους με χρέη ή που βρίσκονταν σε κάποιες διαφωνίες με τον ΕΦΚΑ. Κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί. Δεν είναι ένας μισθωτός. Μα ο μισθωτός δεν μπορεί να οφείλει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι του παρακαλυθεί. Δημοσίου. Έτσι. Είναι κυρίως άνθρωποι του ελεύθερου επαγγέλματος. Όπου και αυτές, όπως σας είπα, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν καθαριστεί όλες. Και λοιπόν, βέβαια, Σοφία μου, το κέριο σημαντικό θέμα, επιτέλους πόσες φορές θα πούμε από το κανάλι και για την περιβόητη απόφαση του ΣΤΕ, την οποία την αναμένουμε για τα δώρα και τα επικουρικά, τη λέμε επικουρικά. Από το Μάιο, έχει δικαστεί από πέρυσι 10 Ιανουαρίου, ελπίζω να μην έρθει το επόμενο 10 Ιανουαρίου του 2022 και ακόμα είναι σε κρεμότητα η απόφαση. Αφορούσε την προηγούμενη σύνθεση, τον προηγούμενο πρόεδρο, την προηγούμενη πρόεδρο του ΣΤΕ, την κυρία Σάρπ, άλλαξε πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και ακόμα απόφαση δεν έχουμε δει. Αναμένουμε. Αυτό είναι. Εμείς δεν θέλουμε να λέμε με το τι περιμένουμε πότε, θέλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα γι' αυτό. Εν τω μεταξύ όμως το πρωτοδικείο, το διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας βγάζουν και πολύ γενναιόδωρες, θα έλεγα, αποφάσεις και πέραν του 11 μήνου. Και αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει μετά, που υποχρεωτικά ο ασφαλιστικός φορέας θα κάνει έφεση και οπωσδήποτε πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να λύγει. Και θα λήξει με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ήδη όσες εκκρεμούσες δίκες έχουμε μέσα στο πρωτοδικείο, ζητάμε αναβολές. Οι δικηγόροι αυτό κάνουμε με σκοπό να περιμένουμε και την απόφαση αυτή. Την απόφαση. Και βλέπουμε να δούμε τι γίνεται. Τώρα, να εξηγήσουμε λίγο, γιατί μας στέλνετε πολλά μηνύματα σχετικά με την εικόνα σας. Δηλαδή, μπαίνετε μέσα στο ενημερωτικό σημείωμα και είναι η προσωπική διαφορά. Πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει ακριβώς την εικόνα της σύνταξης που λαμβάνει? Ναι, υπάρχει, όσον αφορά τα αναδρομικά, υπάρχει και πλατφόρμα που έχουμε ανεβάσει εδώ και 1,5 μήνα περίπου, όπου παρέχεται μια, θεωρώ, αρκετά κατατοπιστική εικόνα για το τι αναδρομικά έλαβαν, γιατί τα έλαβαν, πώς ήταν η προσωπική διαφορά και πόσο μειώθηκε. Υπάρχει επίσης η εκτύπωση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος για τη σύνταξη, το οποίο μπορούν κάθε αρχή του μήνα να εκτυπώνουν για τον προηγούμενο. Μάλιστα. Και το ετήσιου επίσης, συνταξιοδοτικού σημειώματος, που εκδίδεται στις αρχές κάθε έτους. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν κάτι πιο εξειδικευμένο, δεν συνιστώ στο να απευθυνθούν σε εργατολόγους, δικηγόρους και όλα τα συναφή. Θεωρώ ότι μπορεί να βρουν την άκρη τους και καλώντας το 1555. 1555 το έχουμε σημειώσει αυτή. Ή ορίζοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού και να πάνε στο αποκατάστημα του ΕΦΚΑ της γειτονιάς τους και να δει εκείνη την ώρα ο πολίτης που μας ακούει πραγματικά για ποιο λόγο πήρε τη σύνταξη που πήρε αυτό το μήνα, μαζί με τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος υπάρχει τμήμα συντάξεων σε κάθε υποκατάστημα, αναβαθμισμένο κιόλας πλέον, με επιπλέον υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί να τον κατατοπίσει. Θεωρώ τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, εργατολόγους, δικηγόρους κτλ. Και τους λογιστές, να τους αξιοποιούμε για σημαντικά πράγματα. Δηλαδή για πράγματα αμφισβήτηση οφειλών ή για θέμα αύξηση της σύνταξης. Ή αμφισβήτηση της απόφασης της εξοδικής. Πολύ σωστά. Και να μην πηγαίνουμε τώρα σαν να είναι, ας πούμε, ασπιρίνη κάθε φορά. Όχι, και ξέρετε κάτι, γιατί ούτως ή άλλως μέσα στο σύστημα θέλεις να δεις. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ τι θα γίνει με το επικουρικό χειρίας. Στο επικουρικό χειρίας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ τι θα γίνει με το επικουρικό χειρίας.
Λοιπόν, είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σου, Σοφία. Είχαμε πει εδώ, ναι. Και μάλιστα το ευχάριστο ότι πλέον δεν θα χρειάζεται κάποια στιγμή ούτε αίτηση σχετικά με το επικουρικό ταμείο, αναφέρομαι. Μέσα στις επόμενες μέρες θα τεθεί σε λειτουργία αυτό. Ένα λογισμικό έμενε στην ουσία να ολοκληρωθεί. Ένα λογισμικό, ναι. Όπου θα αυτοματοποιούσε τη διαδικασία του να βγαίνουν αμέσως οι επικουρικές συντάξεις λόγω χειρίας. Φαντάζομαι εσείς έχετε ήδη κάνει αίτηση και περιμένετε, σωστά. Μάλιστα. Θα είστε από τις πρώτες περιπτώσεις που θα μπουν στο σύστημα, θα υπολογιστούν και θα βγουν στις αρχές του 2022, όπως υπολογίζω. Πότε κάνατε το αίτημά σας? Το 2022 δηλαδή θα βγει. Ναι, ναι. Πιο πριν το θεωρώ απίθανο να βγει. Πότε κάνατε το αίτημά σας? Τον Αύγουστο του 20. Τον Αύγουστο, ναι, άρα είστε από τις πρώτες περιπτώσεις που περιμένουν, οπότε αρχές του 22 θα έχει τελειώσει το θέμα για σας. Αρχές του 22. Αρχές του 22, τέλος Ιανουαρίου ή τέλος Φεβρουαρίου, εκεί υπολογίζω. Μάλιστα. Και να ρωτήσω για κάτι άλλο σχετικά με το ενημερωτικό. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω πέραν του 2018. Δεν μπορείτε να βγάλετε? Έχετε μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν μπορείτε να βγάλετε? Όχι, μόνο μέχρι και το 18 μου βγαίνει το ενημερωτικό. Από εκεί και πέρα όχι. Ούτε το μηνιαίο σας βγαίνει? Όχι, τίποτε. Τι ταμείο είστε? Εγώ συνταξιοδοτούμαι από το Ταμείο Νομικών. Είναι δική μου η σύνταξη αυτή. Μάλιστα. Περίεργο μου κάνει, αλλά μπορώ να το δω και να σας, αν θέλετε να αφήσετε τα στοιχεία και να μιλήσω εγώ με το τμήμα του Μητρώου που έχουμε, για ποιο λόγο δεν μπορείτε να το λάβετε. Ναι, δεν ξέρω για το μηνιαίο δεν ξέρω. Εγώ πήγα σε ένα αναλογιστή να μου κάνει το ενημερωτικό. Μου λέει δεν βγαίνει μόνο μέχρι το 18. Από εκεί και πέρα δεν το κάνατε μόνοι σας, πήγατε σε λογιστή? Ναι, ναι, για να μου το βγάλει, όπως μου έβγαλε όλα τα προηγούμενα. Και όταν πήγαμε να βγάλουμε το 19, όχι, δεν έγινε. Και το 18 η ενημέρωση. Κυρία Λένα, μας πει και η κυρία Μεθενίτη λίγο σχετικά, επειδή είναι και φοροτεχνικός και τυπώνει καθημερινά τέτοια σημειώματα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Βέβαια, μπορεί να το κάνει για κάθε πολίτης μόνος του, όπως αναφέρθηκε και πριν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια από το 2019. Και πώς κάνουν φορολογική δήλωση? Το αρχείο των βεβαιώσεων για τη φορολογική δήλωση ανεβαίνει κανονικά στην ΑΔΕ. Το ενημερωτικό σημείωμα, το μηνιαίο, δεν φαίνεται στο λογαριασμό του ΕΦΚΑ του ασφαλισμένου. Άρα το ετήσιο έχει μια εικόνα η κυρία για το ετήσιο του 19 και του 20, γιατί έκανε φορολογική. Σαφώς. Απλά στο ετήσιο, αυτό που φαίνεται στην εφορία, φαίνονται μόνο οι κρατήσεις που υπάρχουν οι φορολογικές και δεν φαίνονται οι αναλύσεις που μπορεί να φαίνονται στο μηνιαίο, το αναλυτικό που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη πληροφόρηση για ζητήματα που μπορεί να θέλει να ενημερωθεί η ασφαλισμένη. Να μας αφήσετε τον ΑΜΚΑ σας, παρακαλώ, και θα έρθω εγώ σε επικοινωνία μαζί σας και το κινητό σας. Μάλιστα. Οι συνεργάτες μου θα το κρατήσουν για να το δούμε, γιατί όπως εξήγησε και η κυρία Μεθενίτη, το ετήσιο το έχετε. Πώς κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις, απλά κάτι συμβαίνει με το μηνιαίο. Να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Έχουν κρατήσει οι συνεργάτες. Ξέρετε, εντάξει, αυτά είναι και τα επιμέρους. Κοιτάξτε, σε 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, που όλοι μας ζητάμε αποδεικτικά, ενημερότητες, σημειώματα από έναν οργανισμό, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποια σημεία που δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Υπάρχουν λάθη, υπάρχουν παραλήψεις που πρέπει όμως να τα βελτιώνουμε συνεχώς. Δεν υπάρχει ψηφιακό σύστημα που να μην έχει ελλείψεις, που να μην έχει κενά. Έστω και για έναν πολίτη. Βεβαίως. Και μιας και αναφερθήκαμε και στο ετήσιο, να επισημάνω εδώ ότι υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι έτσι, με τον ΕΦΚΑ, το οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί. Υπάρχουν πολλές φορές διπλές υποβολές τέτοιων αρχείων φορολογικών. Δηλαδή, υποβάλλει ο ΕΦΚΑ μία φορά το αρχείο του για την φορολογική δήλωση και σε δεύτερο χρόνο, ανύποπτο, μέσα στη χρονιά, μπορεί να υποβάλει κάποιο τροποποιητικό αρχείο. Δεν ενημερώνεται ο ασφαλισμένος όμως, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία εκκρεμής διόρθωση στη φορολογική του δήλωση, για την οποία δεν γνωρίζει και κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με. Ναι. Κάποιο πρόστιμο ή με κάποια τροποποίηση την οποία δίκιο. Πρέπει να γίνει. Καλό θα ήταν λοιπόν να το δείτε και αυτό, να υπάρχει κάθε φορά που υπάρχει κάποια τροποποίηση του αρχείου, να υπάρχει κάποια ενημέρωση του ασφαλισμένου. Ξέρετε πώς θέλουμε να το λύσουμε αυτό? Γενικά ο ΕΦΚΑ δεν έχει στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών. Έτσι. Είναι ούτε πρόβλημα η ΑΔΕ είχε μέχρι πρότινος. Είχε των λογιστών των πολιτών. Και σιγά σιγά τώρα πάει να φτιαχτεί εκεί μέσω του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών, το οποίο το έφτιαξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να μπει οποιοδήποτε πολίτης με τους κωδικούς τάξης και να βάλει τα πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας του μέσα. Στη συνέχεια τα τραβάμε εμείς ως ΕΦΚΑ ή ως ΑΔΕ και μπορούμε να ξέρουμε πού θα απευθύνουμε
κάτι, να του στείλουμε ένα email ή ένα τηλέφωνο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Θα κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης στις αρχές του έτους για αυτό το πράγμα, για να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας και να επικοινωνούμε άμεσα με τον πολίτη και όχι μέσω δελτίων τύπου μόνο. Πολύ σημαντικό αυτό και να σας πω, θα πρότεινε κιόλας να υπάρχει και κάποιο κλείδωμα, γιατί πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει το email των λογιστών, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι ενημερώσεις να πηγαίνουν στους λογιστές και όπως καταλαβαίνετε να υπάρχει και αδυναμία ενημέρωσης των πολιτών. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και λαμβάνουμε και email για πολίτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι καν πελάτες μας πια ή να μην έχουμε κάποια επικοινωνία μαζί τους, οπότε δεν μπορούμε και εμείς να τους ενημερώσουμε. Mm-hmm. Άρα καλό θα ήταν να υπάρχει και κάποιο κλείδωμα, να υπάρχει ένα μοναδικό email για κάθε λογαριασμό, προκειμένου να ενημερώνονται σίγουρα οι σωστοί παραλήπτες των ενημερώσεων. Mm-hmm. Μας ρωτάτε πάρα πολύ και για τις οφειλές. Είπαμε λοιπόν να ρυθμίσουμε τις οφειλές πριν κάνουμε το αίτημα συνταξιοδότηση, έτσι ώστε να έχουμε ένα περιθώριο μέσα σε δύο δόσεις να πληρώσουμε το υπερβάλλον ποσό, για παράδειγμα των 20.000, εκτός αν είναι στον ΑΓΑ που είναι 6.000. Μας λέτε, αλλιώς πότε ακυρώνεται το αίτημα, μας ρωτάτε. Από την παρέλευση διμήνου περίπου. Ακυρώνεται. Αν δεν μπορείτε να μπείτε να πληρώσετε τη διαφορά αυτού του ποσού, δεν έχει νόημα να κάνετε κάποιο αίτημα. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Γιατί ξέρετε, και να φέρουμε και ένα παράδειγμα, ίσως. Να πούμε, βεβαίως. Χρωστάει τώρα κάποιος φίλος μας νομικός 80.000 ευρώ σε εισφορές. Έτσι, και υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης. Ενώ δεν έχει, και το όριο οφειλής είναι 20.000 ευρώ. Ξέρει ότι δεν έχει τις υπόλοιπες 60.000 για να τις πληρώσει εφάπαξ και να πέσει κάτω από το όριο οφειλών και πάει και κάνει αίτημα συνταξιοδότησης. Δεν συμφέρει ούτε τον ίδιο, γιατί θα ακυρωθεί το αίτημα, ούτε και εμένα ως ΕΦΚΑ, γιατί η δική του αίτηση θεωρείται ως ληξιπρόθεσμη. Συγγνώμη, ως εκκρεμής αίτηση συνταξιοδότησης. Βεβαίως έρχεται η περίφημη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία είπε παραγραφή δεκαετής, οπότε άμα η οφειλή είναι 80.000 και 100, περιμένουμε ακόμα να καθαροδογραφεί η απόφαση, να μας κοινοποιηθεί και σε εμάς και στο Υπουργείο. Αλλά δεν εφεσιβάλλεται. Προφανώς θα σεβαστούμε τις αποφάσεις του Υπουργείου. Οπότε μπορεί το 80 να το δει πολύ χαμηλότερο. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση πρώτα. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Αν το 80 το δούμε χαμηλότερο, δεν θα δούμε και τα χρόνια που είναι για να συνταξιοδοτηθούμε. Χάνουμε χρόνο, χάνουμε ένσημα, χάνουμε μετά και στο να χτίσουμε. Δεν είναι μόνο διαγράφουμε. Θα αφαιρεθούν τα αντίστοιχα. Θα αφαιρεθούν και τα χρόνια. Άρα δεν θα έχουμε και την ηλικία ή τον αριθμό των ενσήμων για να συνταξιοδοτηθούμε. Ξέρετε, όλα είναι κόψα ράψα. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο τα πλεονεκτήματα. Δηλαδή θα μειωθούν, θα κόψουμε τις οφειλές, αλλά θα κόψουμε και τα συντάξιμα έτη. Άρα πρέπει να ξαναχτίσουμε για αυτά τα έτη. Και βεβαίως να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τις οφειλές. Μας ρωτάτε για τις αυξήσεις της συντάξης. Εντάξει, όσοι είδανε, το έχουμε πει τι γίνεται από 30 μέχρι 40 χρόνια. Και αναμένουμε και τα αναδρομικά των πλέον. Πότε είναι αυτά να πληρωθούν, νομίζω, των πλέον των 30 ετών. Είναι αυτή η κατηγορία των αναδρομικών. Για τις 29.000 περιπτώσεις που εκκρεμούν. Που είναι αυτές. Μπράβο, γιατί πολύ μας καλούν. Γιατί πρέπει να το πούμε, Σοφία. Είναι 29.000 περιπτώσεις και είναι και περίπου 215.000 περιπτώσεις παλαιών συνταξιούχων που εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Πρώτου 2016. Και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Όμως, στο σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, πλέον έχουν μείνει ελάχιστα αναδρομικά, έτσι. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ερωτήματα και από συνταξιούχους που δεν γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται αναδρομικά. Και γιατί έχει γίνει. Γιατί είναι επανεπολογισμός, είναι προσωπική διαφορά. Ακριβώς. Και έχει γίνει και μια τόσο μεγάλη προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους πολιτικούς, δεν βάζω μόνο μέσα τα μίντια, έτσι. Και από άλλους φορείς και από άλλους παράγοντες, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπου αυτό το πράγμα κάποια στιγμή έγινε εθνικό ζήτημα, το θέμα των αναδρομικών. Πλέον τα αναδρομικά έχουν τελειώσει ως ζήτημα και για τον ΕΦΚΑ και για την συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων. Έχουν μείνει ελάχιστες περιπτώσεις πλέον που θα επανυπολογίσουμε και θα πληρώσουμε. Πάμε τώρα στην επόμενη φάση. Και θα πληρωθούν και ελάχιστα ποσά. Και θα πληρωθούν και λίγα ποσά. Γιατί για παράδειγμα, πέρυσι, οι παλαιοί συνταξιούχοι, να θυμίσω, πήραν μέσο όρο 196 ευρώ αναδρομικά. Ακριβώς. Και οι νέοι συνταξιούχοι πήραν 900 περίπου ευρώ του δημοσίου και 860 του ιδιωτικού. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της ζωής μας με τα αναδρομικά του νόμου Βρούτσι. Έτσι, σε καμία περίπτωση, με όσα μείνανε τέλος πάντων. Εξαιρετικό το έργο σας, λέει, στον ΕΦΚΑ. Στέλνετε πάρα πολλά σήμερα μηνύματα, γιατί συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κ. Τσάπαλος, γιατί είδατε. Αυτά τα οποία λέμε τα βλέπουμε στη συνέχεια και τα είδατε και στη συντάξη που πήρατε. Πάντα λέει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα πει και δεν υπόσχεται ή δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν θα τα δούμε και στην. Άρα, Σοφία μου, ποιος θα είναι ο μεγάλος λογαριασμός? Θα είναι ο μεγάλος λογαριασμός μόνο αν η απόφαση του ΣΤΕ βγάλει αναδρομικά για τα δώρα και τα επικουρικά. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Και θα συμμορφωθούμε όπως και με τα προηγούμενα αναδρομικά, έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.